Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 30 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση με Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα Θα είμαστε εδώ πάλι. πέρα για άλλη μια εβδομάδα να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που απασχολούν ελληνική και ξένη επικαιρότητα και ό,τι θα θέλατε εσείς να μάθετε τώρα που έχετε ξυπνήσει και πάτε στις δουλειές σας. Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, ξεκινάει αύριο Οκτώβριος. Φαίνεται πως χαλάει και ο καιρός μαζί Χαλάει, Έλενα. Με τον ερχομό του Οκτωβρίου. Ας πάμε να δούμε τι είχε γίνει σαν σήμερα. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και η μέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών μας. Να πάμε να δούμε τα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου. Επίσης, σαν σήμερα το 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Μιλτιάδη Έβερτ. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1924 ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας του Εν ψυχρό. Έχει πεθάνει 25/8 του 1984. Σαν σήμερα έχει πεθάνει το 1985 ο Τσάρλς Ρίχτερ, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. Δευτέρα, όπως είπαμε σήμερα, ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα. Νικόλετα, πες λίγο πώς μπορούν να μας βρουν και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Βεβαίως, μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500 και εμείς θα είμαστε εδώ να ακούσουμε το οτιδήποτε θέλετε εσείς να μας πείτε, να ακούγετε στην εκπομπή και η δική σας επινοή. Επίσης, όμως, μπορούν να μας παρακολουθήσουν μέσα από το YouTube. Βεβαίως, στο τέλος της εκπομπής φυσικά ανεβαίνουν στο Ζούγκλα TV, στο κανάλι της Ζούγκλας όλοι καθημερινά οι εκπομπές. Μπορείτε να τις παρακολουθείτε και από εκεί και να κάνετε τα δικά σας σχόλια. Να ευχηθούμε μια καλή εβδομάδα και πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο είναι ένα τραγούδι. Ας ακούσουμε το τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Ξεκινάμε με τραγούδι αυτή την εβδομάδα. Κανά και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο κι είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρδιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια η μαύρη συνέργεια. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φιλιά να πάρω απ' τα θολά σου μάτια η μαύρη συνέργεια. Που σε σπάζουν πόνοι δίπλοι για μένα σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα που στέκεσαι μακριά μου και λόγω δε μου λες. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα που στέκεσαι μακριά μου και λόγω δε μου λες. Ακούσαμε αυτό το συγκινητικό τραγούδι. Εκτός από συγκινητικό και σήμα κατά δεθέν τραγούδι της Πόλης Πάνου, είναι ένα τραγούδι που μέχρι και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, από τόσα χρόνια που έχει γραφτεί, ακούγεται μέχρι και σήμερα. Νικολέτα, είναι συγκινητικό και πολύ ωραίο τραγούδι, τουλάχιστον να μου άρεσε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε όλοι εμείς από τη μεριά μας καλό ταξίδι στην μεγάλη κυρία, μεγάλη ερμηνεύτρια της Ελλάδας,
Καλό ταξίδι λοιπόν, Έλληνα, σήμερα το πρωί. Ναι, από αυτή τη στιγμή, από τις 9.30 ώρα, θα εκτίθεται η σωρός της πόλης πάνω στο παρεκκλήσι του πρώτου νεκροταφείου σε λαϊκό προσκύνημα. Στις 3 η ώρα, στον ίδιο χώρο, θα ψαλεί και η νεκρόσημος ακολουθία, ενώ στη συνέχεια η σωρός της θα μεταφερθεί στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μήλου, όπου θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο. Να θυμίσουμε ότι η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή φωνή του ελληνικού τραγουδιού, απεβίωσε την Παρασκευή στα 73 της χρόνια, ύστερα από πολύμηνη παραμονή και πολύμηνη μάχη με την επάρατο νόσο. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε κι εμείς. Πάμε όμως να διαβάσουμε τους τίτλους από τις κυριότερες πολιτικές αθηναϊκές εφημερίδες. Νικολέτα. Στον Ελεύθερο Τύπο. Μαρτυρίες φωτιά για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Ντοκουμέντο. Όλο το πόρισμα του Αρείου Πάγου και οι καταθέσεις μαρτύρων. Αποφασισμένοι να σκοτώσουν κάθε αντίπαλο. Όποιος δεν συμφωνεί με τις απόψεις της Χρυσής Αυγής, στοχοποιείται. Είτε κόμμα, είτε φυσικό πρόσωπο. Ενώ μάζευαν τρόφιμα και ρουχισμό για φτωχές οικογένειες, τα τρόφιμα τα έπαιρναν αυτοί, το ρουχισμό τα έδιναν σε Πακιστανούς που πουλούσαν σε παζάρια. Η στρατιωτική δομή και ο συνωμοτικός κώδικας. Ενώ στην εφημερίδα Το Έθνος, ολόκληρο το πόρισμα κεραυνός για τις συλλήψεις. Το μινόρε της Χρυσής Αυγής. Οι ομολογίες ενοχής, οι απειλές, ο πανικός μετά τη δολοφονία. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ολόκληρο το πόρισμα και οι καταθέσεις των δύο μετανοημένων. Διάσπαρτος ο οπλισμός σε Αττική και επαρχία. Πως πιάστηκαν ο Φίρερ και οι υπόλοιποι της Χρυσής Αυγής. 30 ώρες εδώ παπάς, εκεί παπάς. Λαγός Πατέλη στο κάδεδρο ολοφονίας Φίσα. Μάρτυρα, σε κάθε εκδήλωση είχαμε τις πλάτες αστυνομίας. Μάρτυρας δεν είναι απλό κόμμα, αλλά μια οργάνωση που στοχεύει στη βία. Η τηλεφωνική διάλογη. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, το πολυδιαφημισμένο πρωτογενές πλεώνασμα είναι μόλις 100 εκατομμύρια. Σαν ασφαλιστική θα λειτουργεί πλέον ο ΕΟΠΗ. Το πόρισμα φωτιά για την εγκληματική οργάνωση. Και τώρα, αποφασισμένη με κάθε τρόπο η κυβέρνηση να μην γίνουν εκλογές. Στην εφημερίδα των συντακτών, μαρτυρίες υποπροστασία αποκαλύπτουν τη ζούγκλα της Χρυσής Αυγής. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες. Στρατολογούνται παιδιά 14 έως 17 ετών. Όποιος τολμούσε να αντιδράσει, δερνόταν ανηλαίως. Η κακοποίηση Πακιστανών ήταν διασκέδαση. Προθεσμία έως τις 11 Οκτωβρίου. Ευκαιρίες για 10.000 θέσεις εργασίας. Στην εφημερίδα Η Αυγή. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Φεστιβάλ των Νέων ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές για λύτρωση, αποφασισμό και μνημόνια. Σαμαράς Βενιζέλος από Νέα Υόρκη. Αποκλείονται οι εκλογές απολύτως. Πάμε να δούμε τι έχει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Οι μαρτυρίες και το πόρισμα που φόρεσαν χειροπέδες στη Χρυσή Αυγή. Στο φως η συμμορία. Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Οι εκλογικοί περισπασμοί δεν επιτρέπονται. Στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική. Προγράμματα αναξιόπιτα, λόγω γραφειοκρατίας και ολιγορίας 181 εγκεκριμένα σχέδια. Αναπτυξιακά έργα 10 δισεκατομμυρίων στον πάγο του Υπουργείου. Μέτρα 3,7 δισεκατομμυρίων στο νέο προϋπολογισμό. Στην εφημερίδα Η Εσπρέσο. Χρυσή Αυγή, η νύχτα στα κρατητήρια. Αρνήθηκε να φάει ο Μιχαλολιάκος Πανακόριζο και Μπριάμ το δείπνο για τους άλλους. Η λύτρωση του ηθοποιού μετά την έξωση και το Γολγοθά. Πώς ζει τώρα ο Φυσούν. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων πολιτικών και αθηναϊκών εφημερίδων. Πάμε όμως να δούμε, Νικολέτα, τι πρωτοσέλιδα έχουν σήμερα οι αθλητικές. Στην πράσινη. Πατήστε τώρα και τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και τα μυαλά στα κάγκελα. Λου και Τσό. Μαγεία ο κόσμος. Με αυτό τον λαό στο πλευρό της ομάδας δεν θα περάσει κανείς από το λαό. Και στην ώρα των σπορ, ανέστησε την ΑΕΚ ο Μελισανίδης μετά τη χθεσινή Λαό Θάλασσα. Στην εφημερίδα Πρωταθλητής της Δευτέρας, Πρωταθλητής σε όλα, ο Λαϊτάν νικάει τον Κάμπελ για την ενδεκάδα με Άντερλεχτ. Τρία καυτά βέλη στην καρδιά των Βέλγων. Στην εφημερίδα Γαύρος ή Προκήρυξη, Βάης, ευχαριστώ τον Σαβιόλα. Ο Λαϊτάν να το βάλω στις Βρυξέλλες, μαύρη σφαίρα στα πλευρά της Άντερλεχτ. Ο Μίτσελ σκέφτεται να ρίξει στις Βρυξέλλες τον ταχύτατο ο Λαϊτάν που με το σπαθί του κέρδισε τον προπονητή. Με τον αρχηγό και την κολόνα.
στην εφημερίδα Sport Day. Λαός για πολλά γκολ. Με αυτούς τους δύο Παναθηναϊκός κανόνια. Ενώ στην εφημερίδα Live Sport, καταπληκτικός ο λαός βράχος ο Σύφο. Φωτιά και λαύρα τα δύο κανόνια του Τριφυλιού. Στην εφημερίδα Το Φως της Δευτέρας γέμισαν το μπλοκάκι τους για ο Λαϊτάν και Βάης. Ο Λαϊτάν, Σαβιόλα, Βάης, επενδύει ο Ολυμπιακός για να κάνει ζημιά στην Άντερλεκτ την Τετάρτη. Πάλι μπροστά ο θρύλος από τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό Χ του Δικέφαλου στο Ηράκλειο. Και βλέπουμε και την τελευταία εφημερίδα για σήμερα. Goal News, ο καλύτερος φετινός Παναθηναϊκός, νίκησε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης, χάρη στις δύο γκολάρες, τον Μπέργκ και Φιγκερόα. Κανόνια, Άρης καλύτερος, αλλά τελευταίος. Ολυμπιακός, κρίνονται πολλά στις Βρυξέλλες. Super League, ταξιαρχία 4 αστέρων. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Καλημέρα σας και πάλι. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση. Καθημερινά κάνουμε την πρώτη ανάρτηση μαζί σας για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και σας καλημερίζω και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα που έχει αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr. Αξιωματικός πληροφοριοδότης της Χρυσής Αυγής, τον παλιό γνώριμο της ζούγκλας Γιοβανίδη, δίνει προστατευόμενος μάρτυρας. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, εγκληματική οργάνωση νούμερο 2, οι μίζες των εξοπλιστικών, οι offshore και τα ενδιάμεσα πρόσωπα. Το ντοκουμέντο της ντροπής στα χέρια της ζούγκλας. Σε λίγο θα το ακούσουμε κιόλας. Τρία, παραδόθηκε ο Χρήστος Παπάς, παρουσιάστηκε αυτοβούλος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, ο βουλευτής επικρατείας της Χρυσής Αυγής. Όπως είπαμε, φαίνεται πως έχουμε και το δεύτερο ντοκουμέντο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει πως έρχεται και το δεύτερο ηχητικό που αφορά το πολύκροτο σκάνδαλο με τις μίζες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, να πούμε ότι είναι λίγο δύσκολο να πιστέψει μέχρι και σήμερα κανείς ότι αυτές οι συνομιλίες γίνονται μεταξύ του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχαντζόπουλου και μεταξύ του Διευθυντή των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων Γιάννης Μπόκου. Φαίνεται πως είναι ένα ποτπουρί, όπως λέει και η δημοσιογραφική ομάδα πολιτικής αθλειότητας. Και βέβαια αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί η δημοσιογραφική ομάδα έχει ακόμα έγγραφα και ντοκουμέντα. Σκεφτείτε ότι τα αρχαιοτικά ντοκουμέντα ξεπερνούν τις 2,5 ώρες. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε η ζούγκλα.gr και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε. Το άλλο το θέμα, σε παρακαλώ. Γιάννη, κοίταξε να δεις. Δεν υπάρχει άλλο. Εγώ σου είπα ένα λεπτό. Έμενε το θέμα. Με συγχωρείς, για σένα. Για σένα, για μένα υπάρχει. Ωραία, αν υπάρχει δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό σου παρακαλώ. Υπάρχει πρόβλημα, σου λέω. Και εγώ σου λέω. Όχι, ένα λεπτό. Δεν σου είπα ότι εσύ ένα λεπτό. Ότι είναι άλλο θέμα. Δεν θα συνεχίσουμε ποτέ. Ναι, εμπόδιο. Δεν με πιστεύει. Άσε με να. Ναι, ένα λεπτό όμω. Εδώ πέρα εμεί περιμένουμε τα αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε ότι θα μου φέρει χρήματα. Κάποια λεπτά. Το είπα την άλλη φορά. Είμαι νεκρός, δεν επικοινωνώ, δεν με συναντάνε, δεν με ακούνε, δεν το καταλαβαίνεις. Πώς θα στο πω γάμο το όχι, 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 δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, δεν το πιστεύεις λοιπόν. Δεν είναι θέμα αν το πιστεύω ή όχι. Το θέμα λοιπόν δεν είναι εκεί. Βεβαίως. Αυτό με ήρεμο τρόπο. Θα σου πω κάτι. Ναι, ναι, έχεις δύο δρόμους. Ποιον επιλέγεις. Να πούμε ότι ακούσαμε το ηχητικό ντοκουμέντο μεταξύ Τσοχαντζόπουλου και Σμπόκου. Να υπενθυμίσουμε ότι όλο το υλικό, συνοδευόμενο από την απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα, θα έρθει στο φως από τις εκπομπές του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, Κίτρινος Τύπος και Ζούγκλα. Θα το δείτε και στο ζούγκλα.gr. Μπορείτε καθημερινά να μπαίνετε στο ζούγκλα.gr να ενημερώνεστε για ό,τι αφορά την επικαιρότητα. Να δούμε όμως, το έχουμε το βίντεο, πάμε να δούμε ένα βίντεο χιουμοριστικό για να μπούμε στο επόμενο μας θέμα. Και ερχόμαστε. Zum Fall gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu übersetzen? So weit ist das also gekommen. Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS!
Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ich sag Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als wichtigen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan. Und darin alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Επιστρέψαμε από το χιουμοριστικό αυτό βιντεάκι που παρουσιάζει το Χίτλερ να μαθαίνει για τις συλλήψεις των μελών της Χρυσής Αυγής. Όπως είπαμε, ποινικές διώξεις για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παράνομη οπλοφορία κατά περίπτωση, αδικήματα που θα προσωποποιηθούν στην πορεία, άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών στα συλληφθέντα μέλη της Χρυσής Αυγής. Ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής και οι βουλευτές του Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιάννης Λαγός και Νίκος Μίχος βρίσκονται μέχρι αυτή τη στιγμή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αλλά παραμένουν σε ξεχωριστά κελιά για να μην υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία μεταξύ τους. Την Κυριακή, λίγο μετά τη μία, παραδόθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, και κατά την είσοδό του φώναξε, κατά την είσοδό του στην Γαδά, φώναξε αρχηγό τον Νίκο Μιχαλολιάκο, «Ζήτω η Χρυσή Αυγή». Ζήτω, σηκώνοντας το χέρι του, η χειρονομία φάνηκε από τους παριστάμενους σαν χιτλερικός χαιρετισμός. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή τα βίντεο και τα πλάνα από τις προσαγωγές των 21 στην Γαδά. Μπορείτε να τα δείτε και εσείς. Έρχομαι μετά
Παρακολουθείτε και εσείς τα πλάνα από τη μεταγωγή των υψηλόβαθμων στελεχών της Χρυσής Αυγής από την Εισαγγελία προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και από τη Γαδά προς την Εισαγγελία. Φαίνεται πως ο φωτογραφικός φακός τους γενικώς όλων των δημοσιογράφων που παρευρέθηκαν εκεί δεν σταμάτησε να φωτογραφίζει. Βλέπουμε και τη φωτογραφία, την τρομερή φωτογραφία του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ωραία φωτογραφία. Να πούμε βέβαια ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος θα απολογηθεί την Τετάρτη. Την Τετάρτη ζήτησε διορία. Ζήτησε διορία. Την Τρίτη θα απολογηθούν ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Παναγιώταρος και ο Μίχος. Και ο Μίχος, ενώ την Πέμπτη θα απολογηθεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς. Να πούμε ότι η σύλληψη του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκου και των λοιπόν βουλευτών της οργάνωσης, στηρίχθηκε στη συνταγματική πρόβλεψη ότι δεν απαιτείται άδεια της Βουλής για τα αυτόφορα κακουργήματα, έτσι όπως ορίζει το άρθρο 62 σχετικά με τη δίωξη, τη σύλληψη και τη φυλάκιση βουλευτή. Οι συλληφθέντες, καθώς και όσοι ακολουθήσουν και φέρουν τη βουλευτική ιδιότητα, δεν την χάνουν παρά μόνο όταν επιβληθεί εις βάρος τους κατά δικαστική απόφαση και μάλιστα τελεσίδικη, όπως επιμένουν οι συνταγματολόγοι. Σε αυτή την περίπτωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως του βουλευτικού αξιώματος, ενώ για να χάσουν το δικαίωμα και να είναι εκ νέου υποψήφοι, θα πρέπει να καταδικαστούν ποινικά και να τους αφαιρεθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Είχαμε όμως, Νικολέτα, και δύο εν ενεργεία αστυνομικούς, οι οποίοι φαίνεται πως είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για έναν άντρα, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας Δίας, και μια γυναίκα άνθρωπα αστυνόμου στο τμήμα του Πειραιά, που φέρεται να εμπλέκονται σε αξιόπινες πράξεις της Χρυσής Αυγής. Στο σπίτι της αστυνόμου βρέθηκαν ένα υπηρεσιακό πιστόλι με γεμιστήρα, περίστροφο εκτόξευσης φωτοβολίδων, πιστόλι ρέπλικα, μαχαίρι με σιδερογροθιά, συσκευή ηλεκτρονικής εκένωσης τέιζερ, 4 μαχαίρια πεταλούδα, 4 σουγιάδες, 3 σιδηρογροθιές, 2 χατζάρες, 20 φυσίγγια. Εκτός όμως, Έλληνα, από τη σύλληψη της αστυνόμου, να πούμε ότι γίνανε άλλες δύο συλλήψεις γυναικών, της συντρόφου του Γιάννη Λαγού και της συντρόφου του Γιώργου Πατέλη. Φαίνεται, Έλενα, ότι είναι μπλεγμένες και γυναίκες σε όλη την υπόθεση. Αλήθεια, αυτή η μία γυναίκα, η Άννη Θηπαστινόμου, στο σπίτι είναι οπλοστάσιο. Και να πούμε ότι είναι λίγο επαξηματικός, όπως προκύπτει από το προφίλ της στο Facebook, δηλώνει ανοιχτά την κομματική της ταυτότητα, αφού όποιος την επισκέφτει θα έχει την ευκαιρία να δει φωτογραφίες και σκηνές, φωτογραφίες με άνδρους, σκηνές από την ταινία 300 που φέρουν λεζάντες. Οι Έλληνες πατριώτες ερχόμαστε και είμαστε χιλιάδες. Πρέπει να σημειωθεί ότι επίσης η Ανθιπαστυνόμος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην υπηρεσία της, προκειμένου να εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης που εκκρεμούσε εις βάρος της. Όπως είπες και εσύ, Νικολέτα, το πρωί του Σαββάτου συνελήφθη και ο ειδικός φρουρός, ο ΑΚ, το οποίο το όνομα δεν αναφέρεται, το πρωί του Σαββάτου από άντρες της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με το προφίλ του στο Facebook, φαίνεται πως και αυτός είχε ιδιαίτερη αδυναμία σε όπλα, σε σφαίρες, αλλά και στους καταδρομείς. Ο ειδικός φρουρός αυτός φέρεται να είχε τουλάχιστον 150 συνομιλίες με στελέχη της Χρυσής Αυγής. Όπως είπαμε στο Facebook, υπάρχουν φωτογραφίες με χειροβομβίδες, με σφαίρες, με όπλα.
Η Ελλάς, να πούμε ότι, να συνεχίσουμε στο θέμα, ότι το παζλ ολοκληρώνεται πλέον μετά την κατάθεση φωτιά που έδωσε πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής και το οποίο δείχνει ότι ο Δημήτρης Γιωβανίδης κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εγκληματική αυτή οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Πιο συγκεκριμένα, ξεφυλίζοντας τις μαρτυρίες που αφορούν στα έργα και τις ημέρες της Χρυσής Αυγής, διαπιστώνεται ότι ο ίδιος φαίνεται να διατηρούσε άριστες σχέσεις με τα μέλη της οργάνωσης και έτσι από τη θέση που είχε, μια θέση ισχύως, μπορούσε να καλύπτει έκνομες πράξεις τους. Όταν γινόταν, λέει, έφοδος της αστυνομίας, τα στιλέτα, τα κλόπ και τα πτυσσόμενα μαχαίρια τα μάζευε ο Πατέλης, τα έβαζε σε μια σακούλα, τα έδινε στη μάνα του και εκείνη τα μετέφερε στο σπίτι της. Κάθε φορά που γινόταν έφοδος της αστυνομίας, η οργάνωση είχε έγκαιρη ειδοποίηση από τον αστυνομικό του τμήματος Νίκαιας, τον Γιωβανίδη, ισχυρίζεται ο Μάρτης Κλειδί. Θα ήθελα όμως, δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς καλά ποιος ήταν ο Γιωβανίδης, θα ήθελα να περάσουμε λίγο να δούμε, να θυμηθούμε ποιος ήταν ο Γιωβανίδης Νικολέτα. Φαίνεται πως το 2000, να περάσουμε μάλλον το 2000, στην υπόθεση ομοιρίας του τουριστικού λεωφορείου με Ιάπωνες τουρίστες στη Νέα Επίδαυρο. Το Πανελλήνιο τότε παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, όταν ο 48χρονος τότε απαγωγιάς Χρήστος Κεντήρας, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβολεί τον Γιωβανίδη, ο οποίος είχε προσεγγίσει με την υπηρεσιακή του μοτοσυκλέτα το λεωφορείο, θέτοντας σε κίνδυνο έτσι τη ζωή των επιβατών. Παρότι γνώριζε ότι είχε άμεση εμπλοκή με την υπόθεση, συμμετείχε ενεργά προκαλώντας πανικό στον απαγωγέα. Για τις ενέργειές του, μάλιστα, δεν κλήθηκε να λογοδοτήσει τότε στους ανωτέρους του με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να αποσιωπά το περιστατικό. Στο τέλος, όπως φάνηκε, ο απαγωγέα ζήτησε να συνομιλήσει μόνο με τον δικό μας τον δημοσιογράφο, τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, και έπειτα τότε από διαπραγματεύσεις πείθεται να αφήσει επιτέλους ελεύθερους τους επιβάτες. 13 χρόνια μετά, πάλι το όνομα του Γιωβανίδη στην έρευνα που κάνει η δημοσιογραφική ομάδα του Ζούγκλα σχετικά με την απρεπή του συμπεριφορά στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης που αφορούσε την προφυλάκηση του επιχειρηματία Βίκτορα Ρέστη. Τον περασμένο Ιούλιο, αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως ο διοικητής του τμήματος Γιωβανίδης, με το που άκουσε την τιμιγορία των εισαγγελικών λειτουργών για την προφυλάκηση του Ρέστη, ξεκινά να βρίζει, να εξφενδονίζει μπουκάλια μέσα στο κτίριο της Ευελπίδων, όπου εκδικαζόταν η υπόθεση του ανθρώπου το οποίο με τους οποίους διατηρούσε άριστους δεσμούς συνεργασίας. Μάλιστα, το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι παρότι φιλοξενήθηκε άποψη του Γιωβανίδη στο ρεπορτάζ, εγκάλεσε με εξώδικο το Ζούγκλα, ζητώντας να κατονομάσουμε τους μάρτυρες αυτούς. Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισε τη μετάθεση του Γιωβανίδη από το τμήμα της Νίκαιας, μεταθέτοντάς τον σε υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών στην Αμυγδαλέζα. Αυτές ήταν όσον αφορά οι εξελίξεις στο θέμα της Χρυσής Αυγής, συλλήψεις, εμπλεκόμενοι. Μπορείτε να παρακολουθείτε συνέχεια, υπάρχει συνεχής ενημέρωση από το zoogla.gr. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του zoogla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λεία και καλή γραμμή εμφάνιση.
Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anticelluline. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Μία με δύο το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε και από το διαφημιστικό διάλειμμα αλλά και από το δελτίο ειδήσεων. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση, παρακολουθείτε και μπορείτε να παρακολουθείτε καθημερινά ζωντανά από τις 9 έως τις 11 μέσα από τις οθόνες του υπολογιστή σας, από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας. Είναι η μόνη διαδικτυακή τηλεόραση και με τόσο γρήγορο live streaming δεν κολλάει ποτέ. Ζούγκλα.gr για όλα τα νέα της επικαιρότητας που σας απασχολούν. Νικολέτα, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας οι τηλεθεατές? Βεβαίως, καθημερινά μπορείτε να καλείτε στο 211 55 50 500. Φαίνεται πως ο Μίκης Θεοδωράκης εξέφρασε ανοιχτά τις θέσεις του για τη Χρυσή Αυγή. Ναι, Ελένα, καταχειροκροτήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης με τις θέσεις του για την Χρυσή Αυγή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Έλληνες του κόσμου στο Ηρώδειο. Πάμε όμως να δούμε το απόσπασμα και επιστρέφουμε αμέσως. Είστε επιχειρή, γιατί πολιτικά είμαι νεκρός και δεν μπορώ να μιλήσω. Θέλω να σας πω ότι αηδιάζω, τρέπομαι, γιατί είμαι Έλληνας, γιατί περίμενα να σκοτωθεί ένα παλικάρι για να ξυπνήσει όλη αυτή η ψηλά. Όχι 20-30 και 100 χρυσαυγίτες να πάνε στη φυλακή, το παιδί δεν θα αναστέλλεται. Και τώρα ξέρω ότι ξαφνικά βρέθηκε αυτή η οργάνωση, το κόμμα, να είναι εγκληματικό. Δεν ξέρω κάτω όλοι αυτοί και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, οι βουλευτές, ότι στενάζει η κοινωνία κάτω. Ένας γιατρός είχε είπε, είχαμε 1000 μακαιρώματα. Ένας Πακιστανός είπε στη δίκαια, είχαμε 800 μαχαιρώματα. Αυτά δεν τα ξέρανε αυτοί. Και δεχόταν να κάτσουμε στη Βουλή μέσα σε αυτό το ναό της δημοκρατίας με αυτά τα καθάρματα. Ξαναμπαίνω πάλι στο τόπο.
Είδαμε αυτό το απόσπασμα από το Ηρώδιο. Φαίνεται πως ο Μίκης Θεοδωράκης περισσότερο χειροκροτήθηκε παρά μίλησε τόσο. Βέβαια αυτά που είπε ήταν πολύ σημαντικά, βέβαια είναι ήδη και οι θέσεις του. Ας αλλάξουμε όμως θέμα και ας πάμε στα Τρίκαλα, όπου ένα σοβαρό ζήτημα θέτει σε κίνδυνο ζωές ασθενών στο νοσοκομείο των Τρικάλων. Το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού φαίνεται πως ξέμεινε από γάντια. Βέβαια, αυτό παρουσιάζει πάρα πολλούς κινδύνους ό,τι αφορά για την δημόσια υγεία. Οι ίδιοι οι νοσοκόμοι πήγαν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέχρι να βρουν γάντια για να αντιμετωπιστούν οι πρώτες ανάγκες. Είναι ένα περίεργο θέμα όσον αφορά εξοπλισμό των δημοσίων νοσοκομείων. Αυτά τα είδη πρέπει να υπάρχουν γιατί καθημερινά έρχονται σε επαφή με διάφορους ασθενείς. Γενικώς πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη οργάνωση όσον αφορά τον εξοπλισμό τους. Ένα άτυχο περιστατικό Έλληνα είχαμε όμως και στην Αμαλιάδα, καθώς η μοίρα επιφύλασε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι στον 36χρονο Μάριο, πατέρα ενός ανήλικου παιδιού από την Αμαλιάδα που ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ με τους φίλους του, αλλά λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Κατά τη διάρκεια του αγώνα η μπάλα αναπήδησε και τον χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας του ένα σκίσιμο στο μάτι. Οι φίλοι του τον πήγαν στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, δυστυχώς όμως εκείνο δεν εφημέρευε και έτσι ξεκίνησαν και πήγαιναν προς το νοσοκομείο του Πύργου. Ο 36χρονος λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο δεν αισθάνθηκε καλά και λιποθύμησε. Όταν η παρέα έφτασε στο νοσοκομείο του Πύργου ήταν ήδη αργά για τον Μάριο, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Δυστυχώς, Έλενα, αυτά είναι άσχημα περιστατικά. Είναι περιστατικά τα οποία δεν το περιμένει κανείς ότι μπορεί να καταλήξουν έτσι. Να ευχηθούμε στην οικογένειά του συλληπιτήρια και δυστυχώς τα λόγια είναι περιττά. Έλενα, θα σε πάω όμως σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα θέμα το οποίο είναι. Δεν καταλαβαίνω πώς το σκέφτεται ένα παιδί μόλις 19 χρονών. Είναι λίγο αστείος. Με πλαστές λοιπόν ταυτότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και τους ΔΟΕ, καθώς και με μια κάρτα περιορίστων διαδρομών, συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές έναν 19χρονο στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ένας 44χρονος υπάλληλος καταστήματος που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης κατήγγειλε ότι 19χρονος πήγε στο μαγαζί και είχε πει ότι είναι υπάλληλος τους ΔΟΕ, επιδεικνύοντας πλαστή ταυτότητα. Διερεύνησε έλεγχο κατά τον οποίο βγήκανε κάποιες παραβάσεις. Προκειμένου λοιπόν να μην του κόψει πρόστιμο, του ζήτησε να του δώσει 100 ευρώ. Όμως ο υπάλληλος αρνήθηκε να συνεργαστεί και τον έδιωξε. Λίγο αργότερα αυτός επέστρεψε ζητώντας εξηγήσεις. Ο νεαρός λοιπόν λίγο αργότερα συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, αλλά και εκεί έκανε, Έλενα, την παραποντιά του. Είπε ότι είναι υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να την γλιτώσει. Δυστυχώς όμως δεν την γλίτωσε. Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, πλαστογραφία και απειλή. Μπορεί να είναι το όνειρό του παιδιού κάποια μέρα να εργαστεί. Και αποφάσισε να το κάνει με παράνομο τρόπο. Ναι, παράνομα. Πολλά παράνομα. Αρκετή παρανομία. Πολλά. Το τελευταίο καιρό.
Ο ένας παράνομος ακολουθεί τον άλλον παράνομο. Ας περάσουμε όμως σε κάτι πιο ευχάριστο, αφού τις τελευταίες μέρες χιλιάδες πολίτες έφτασαν στο Τατόι να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό σοου των στρατιωτικών πολιτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στο πλαίσιο του φετινού Athens Fly Week. Στη γιορτή των αεροπλάνων μετήχαν μερικοί από τους καλύτερους πιλότους του κόσμου, ενώ αποκορύφωμα ήταν εχθές οι χθεσινές επιδείξεις ακροβατικά σμήνη της Ολλανδικής πολεμικής αεροπορίας, της Πολωνικής πολεμικής αεροπορίας και το team της Red Bull, καθώς και της διεθνούς φήμης πιλότη όπως ο Φρανσέσκο Μπορναμπέο και ο Λουκά Μπερτόσιο κόβουν την ανάσα. Βλέπετε και εσείς τα πλάνα. Βλέπετε τα... Μια εξαιρετική πολεμική μηχανή μπροστά μας. Ένα από τα πιο διάσημα μαγειρικά. Ένα εντυπωσιακό low pass από το ελικόπτερο Apache που τραβά στο κατακόρυφο επιπλέοντας την υψηλή του ευελιξία. Αλλάζει την τροχιά του σε δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε κάλλιστα, κρυμμένο πίσω από τις εδαφικές εξάρσεις, να παρουσιάζεται ξαφνικά στο οπτικό πεδίο ενός αν, να το χτυπά και να φεύγει και πάλι αθέατο. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε τους Blues Ince. Πρώην πιλότη της Ιταλικής πολεμικής αεροπορίας, νούμερο 1, ο Φρανσέσκο Μαρτόνε. Νούμερο 2, ο Τωμάς Ραβόνι. Νούμερο 3, ο Τζιαφράκο Σότο. Νούμερο 4, ο Μπρούνο Σερβατέ. Και νούμερο 5, ο Πάολο. Ένα εντυπωσιακό σοου. Υπενθυμίζουμε, μην μπερδευτείτε, είναι ένα κανονικό αεροπλάνο. Είναι μοντέλο. Αλλά είναι σαν κανονικό από ό,τι βλέπετε, κυρίες και κύριοι, με τους φοβερούς ελιγμούς του. In front of you, our league team, Poland. Το όνομα της αεροπαγικής ομάδας Orlik προέρχεται από το όνομα του αεροσκάφους, το PCL-130 Orlik, είναι ένα πολωνικό της δέσιο turboprop εκπαιδευτικό σκάφος που χρησιμοποιείται στη 42η αεροπορική βάση στο Ράδο με σκοπό τη βασική εκπαίδευση των δοκίμων. Το ακροβατικό Orlik, βικομούει επέμβλε.
A gdy ją zakończy, nastąpi efektowne rozdzielenie sześciu samolotów. Ακολουθήσατε και εσείς μαζί μας τις εντυπωσιακές επιδείξεις στον ουρανό του Τατοίου του Σαββατοκύριακου. Να πούμε ότι το δίμερο των εκδηλώσεων το κάλυψε η τηλεόραση της Ζούγκλας και το ζούγκλα.gr και εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθείτε στις σημερινές και στις αυριανές εκπομπές. Έλενα, νομίζω ότι ήταν τόσο εντυπωσιακό, αλλά αν ήμουν εκεί μέσα σας στο αεροπλάνο που στροφογύρνε, νομίζω ότι θα είχα φύγει από ανακοπή, έτσι. Είναι όντως μπράβο τους. Όλους αυτούς τους αεροπόρους, οι οποίοι δώσαν ένα τόσο τρομερό θέαμα στα μάτια του λαού που πήγε από κοντά. Ας περάσουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα τεράστιο τραπέζι με ψάρια, καπνιστά, αλίπαστα, κρατικά, φρούτα, ποτά, άρτο και όλα τα αγαθά της ελληνικής γης στήθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Γύρω από το τεράστιο αυτό τραπέζι, που ο σχεδιασμός του ορίμασε μέσα από τις έννοιες της φροντίδας και της προσφοράς, τα 48 Δημήτρια σε ρόλο οικοδεσπότη υποδέχονται όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, όπως και τους επισκέπτες, ως συνδημιουργούς. Το συμφάγομεν, ουσιαστικά, όπως ονομάζεται η εκδήλωση αυτή, είναι ένα αντίδωρο στον πολίτη που χαρίζει καθημερινά την παρουσία του στην κοινότητα. Το συμφάγομεν πλαισιώνεται επίσης από δρόμενα μουσικής, χορού, θεάτρου και προσκαλεί τους πολίτες να συνευρεθούν, να μοιραστούν εικόνες, ήχους, μυρωδιές και ιστορίες σε μια ανθρωποκεντρική γιορτή. Πάμε να δούμε μερικές εικόνες και επιστρέφουμε. Φρέσκα και λαχταριστά φαγητά είδα πάνω στο τραπέζι, Νικολέτα. Είδες και εγώ είδα, αλλά δυστυχώς δεν ήμασταν εκεί. Ωραία θα ήταν όμως να πηγαίναμε μια βόλτα από τη Θεσσαλονίκη, να τα δούμε και από κοντά αυτά. Βεβαίως. Να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να το παρουσιάσουμε απεσταλμένα από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιο όμορφη πόλη από τη Θεσσαλονίκη? Όχι. Δεν υπάρχει. Μολογώ πως όχι. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις πολύ αγαπημένες μου και εμένα πόλεις στην Ελλάδα. Βέβαια η Ελλάδα είναι όλη πολύ όμορφη, χωρίς να χρειάζεται να ξεχωρίσουμε συγκεκριμένες πόλεις. Και η Αθήνα είναι επίσης πολύ όμορφη. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κοντά σας να συζητήσουμε την υπόλοιπη ελληνική και διεθνή επικαιρότητα. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr.
findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα, αξιόπιστα, ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Μία με δύο το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Και πάλι καλώς ήρθατε, είναι η πρώτη ανάρτηση, η δική μας καθημερινή πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου θα είμαστε εδώ από τις 9 μέχρι και τις 11 καθημερινά να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την ξένη επικαιρότητα. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211 55 50 500 και να μας λέτε οτιδήποτε εσείς θέλετε να ακουστεί στην εκπομπή μας. Ας περάσουμε λίγο στην πολιτική σας ενημέρωση. Έκκληση στους επιχειρηματίες της Ομογένειας να επενδύσουν στην Ελλάδα, απίθυνε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη. Η χώρα έχει ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση από δύο κόμματα που συμφωνούν με την ευρωπαϊκή προοπτική της. Σας καλώ να έρθετε μόνοι σας και να δείτε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει, είπε ο κύριος Σαμαράς, ενώ έκλεισε τις επισημάνσεις που έκανε, απευθύνοντας μήνυμα αισιοδοξίας ότι μια νέα εποχή ευημερίας ξεκινά για τη χώρα. Τώρα, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, με την δήλωση ότι εκλογές σε μια δημοκρατία δεν είναι κατάρα αλλά ευλογία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται από την κυβέρνηση σχετικά με το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προσφυγή στις κάλπες, κατηγορώντας τον κύριο Σαμαρά ότι τελικά λέει όχι στη δημοκρατία. Για την αναδίπλωση της κυβέρνησης στο θέμα της Χρυσής Αυγής υπό το βάρος της λαϊκής και διεθνούς κατακραυγής έκανε επίσης λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας δρυμία κριτική κατά του Πρωθυπουργού. Για παράδεκτο διχαστικό παραλήρημα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που αποδεικνύει ότι οι συκοφαντίες, οι πολιτικές αθλειότητες και οι ακρότητες βρίσκονται στο DNA της ηγεσίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Σίμος Κεδίκογλου, με αφορμή την απόψινή, τη χθεσινή ομιλία του, Αλέξη Τσίπρα. Επισημαίνει ότι σε μία περίοδο που απαιτείται υψηλό αίσθημα ευθύνης, το μονότονο αίτημα για άμεσες εκλογές επιβεβαιώνει ότι ο μοναδικός στόχος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρόκληση πολιτικής ανομαλίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι τη διενέργεια πρόωρων εκλογών σήμερα επιθυμούν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή. Αντιδράσεις είχαμε όμως και από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Νικολέτα. Φαίνεται πως... Ακόμα και η Guardian ασχολήθηκε με τη Χρυσή Αυγή. Η είδηση λοιπόν για τις συλλήψεις μελών και ηγετών της Χρυσής Αυγής απασχολεί και σήμερα τα διεθνή μέσα. Σε ανταπόκριση από την Ελλάδα, ο Βρετανικός Guardian ζητά τη γνώμη των πολιτών για τις τελευταίες εξελίξεις.
Νομίζω, Έλενα, ότι παρακολουθήσαμε όλα τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ασχολήθηκαν αρκετά, μπορούμε να πούμε. Ιδιαίτερα με την Χρυσή Αυγή. Απασχολεί και εμάς και τους ξένους. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει και πότε θα διαβλεύκαν. Θα μπει φως στην υπόθεση, γιατί αν ισχύουν οι αρχοί όλα αυτά. Θα και αύριο τις, θα περάσουν, όπως είπαμε, στον ακριτή τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Ας περάσουμε, ας πάμε όμως στο Πακιστάν, όπου σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τουλάχιστον 42 είναι οι νεκροί και 107 οι τραυματίες από την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου χθες σε πολυσύχναστη αγορά της Πεσάουαρ. Η έκρηξη σημειώθηκε στην πολυσύχναστη αγορά Κουισουαχάνη ακριβώς μια εβδομάδα μετά τον θάνατο 80 χριστιανών σε διπλή βομβιστική επίθεση σε γειτονική εκκλησία. Μεταξύ των δύο νεκρών είναι τουλάχιστον 15 μέλη μιας οικογένειας που πήγαν στην πόλη για τις προετοιμασίες ενώ γάμου. Ας πάμε όμως και στο Ιράκ, όπου φαίνεται πως τη ζωή σε 26 ανθρώπους στήχησε η επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε την Κυριακή εναντίον του σιτικού τεμένους της Νότιας Βαγδάτης. Τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν από ένα βομβιστή κατά τη διάρκεια μιας κηδείας στη Μουζαγίπ, κοντά στη Χίλα, περίπου δηλαδή 50 χιλιόμετρα νότια της Ιρακινής πρωτεύουσας. Να σημειωθεί ότι από την έκρηξη τραυματίστηκαν και 27 άνθρωποι, όταν η οροφή του τέμενους κατέρευσε πάνω από τα κεφάλια τους. Να πάμε όμως, Έλενα, και στον Τάμεση, όπου μέσα στα νερά του ποταμού Τάνεση αναγκάστηκαν να βουτήξουν το πρωί της Κυριακής επιβάτες λεωφορείου, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες συνθήκες. Όπως μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 28 επιβάτες και 2 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν έγκαιρα το φλεγόμενο όχημα. Συνολικά όμως 9 άνθρωποι. Συμπεριλαμβάνω μιας γυναίκας και με το νεογέννητο παιδί της Έλληνα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έρχοντας παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα. Ας πάμε όμως, Νικολέτα, να δούμε ένα πολύ όμορφο βίντεο. Είναι ένας παπαγάλος ο οποίος σίγουρα του αξίζει Όσκαρ, αφού μπορεί και επαναλαμβάνει τις θρυλικές ατάκες του Ρόμπερτ Ντε Νίρο από την ταινία «Ο ταξιτζής». «Are you talking to me» και «Do I amuse you» είναι ορισμένες μόνο από τις φράσεις που μπορεί και ερμηνεύει αυτός ο αξιαγάπητος παπαγάλος. Ας δούμε το απόσπασμα και επιστρέφουμε. Μοναξιά. One night stands. Ξέπετε. Χιλόπιτες. Πού οδεύει άραγε αυτός ο κόσμος. Ελάτε μαζί μου να σας οδηγήσω. Έγινε ένα μικρό λάθος με το βίντεο. Ας περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την ενότητα της υγείας και την Κυριακή Τσανικίδη. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας.
Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 30 Σεπτεμβρίου. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση μη Έλενα Θεοδόρου και μαζί με εσάς θέλω να καλωσορίσουμε την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα Κυριακή, καλημέρα. Η οποία μας ενημερώνει για πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες πάνω στον τομέα της υγείας. Βέβαια έχεις και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όχι μόνο θέματα υγείας. Μετά από αυτό το πολύ έντονο Σαββατοκύριακο που περάσαμε, δεν ξέρω αν έφταιγε αυτό Κυριακή, αλλά εγώ προσωπικά έφαγα αρκετά. Έφαγες αρκετά γιατί το Σαββατοκύριακο νιώθουμε μια ανάπαυλα και αρχίζουμε να τρώμε πιο πολύ από τις υπόλοιπες ημέρες, τις εργάσιμες. Αυτά είναι εύκολο να κάπως να χαθούν αυτά που πήραμε. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο, αλλά σύμφωνα με μια έρευνα λοιπόν, αν προσπαθείτε να χάσετε τα περιττά κιλά σας, θα πρέπει να γνωρίζετε πως η απόπειρά σας αυτή θα καρποφορήσει κυρίως μέσα στη βδομάδα παρά το Σαββατοκύριακο. Νέα λοιπόν βρετανική έρευνα δείχνει πως το 73% όσων προσπαθούν να αδυνατήσουν το ρίχνει στο φαγητό και το ποτό από την Παρασκευή το βράδυ έως το βράδυ της Κυριακής. Με συνέπεια να καταναλώνουν κατά μέσο όρο από 8.000 έως 10.000 θερμίδες. Τη δημοσκόπηση λοιπόν αυτήν πραγματοποίησε η εταιρεία δυνατίσματος Forza Supplements και έδειξε ότι το 57% των ανδρών συχνά καταναλώνει 10.000 θερμίδες το Σαββατοκύριακο. Αυτές οφείλονται στην κατανάλωση βραδινών γευμάτων της Παρασκευής και του Σαββάτου βράδυ, που τους φορτώνουν με 3.500 θερμίδες το καθένα και στις 3.000 θερμίδες που καταναλώνουν την Κυριακή. Αντίστοιχα, το 46% των γυναικών πολλά Σαββατοκύριακα καταναλώνουν 8.000 θερμίδες, δηλαδή 2.500 από την έξοδο της Παρασκευής, 3.500 από το βραδινό φαγητό του Σαββάτου και 2.000 θερμίδες από την Κυριακή. Η δημοσκόπηση έδειξε πως αυτό τελικά οδηγεί σε κατανάλωση πολλών θερμίδων, είναι το φαγητό εκτός σπιτιού, το τσιμπολόγημα και το αλκοόλ. Η ανάπαυλα στο τέλος της εβδομάδας αποσυντονίζει εν αντιθέσει με τις εργάσιμες μέρες που είναι πιο εγκρατής. Έρχεται λοιπόν το τέλος της εβδομάδας Έλενα και αρχίζουμε και τρώμε. Μα εγώ μόνο αυτές τις θερμίδες που είπες έκανα έναν σύντομο υπολογισμό και είναι 8.000 θερμίδες μέσα σε δύο μέρες. Νομίζω ότι και εμείς λίγο ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, το 46% που είπες. Πάμε όμως σε ένα πολύ ωραίο θέμα. Φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό γενικώς η ιατρική έχει μάλλον πολλά επιτεύγματα όσον αφορά την νόσο του Αλτσχάιμερ. Ναι, οι έρευνες για την νόσο Αλτσχάιμερ οδηγούν στο συμπέρασμα πως έχει μεγάλη σημασία να αρχίσει κάποιος να φροντίζει το μυαλό του νωρίς και να μην καθυστερεί να απευθυνθεί στον γιατρό αν εκδηλώσει ύποπτα συμπτώματα. Τι συμβαίνει όμως στα εγκεφαλικά κύτταρα ενός ασθενή με νόσο Αλτσχάιμερ?
Πάμε να δούμε ένα βίντεο σχετικό με την παθολογία της νόσου Alzheimer και τα κλινικά συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς. Alzheimer's is a degenerative neurological disease. Currently untreatable, it triggers the progressive loss of an individual's intellectual faculties, concentration and visual problems, memory lapses and speech difficulties. These symptoms all have an impact on the daily life of those suffering from the disease, until eventually they become totally dependent on others. Mood swings are common as little by little patients struggle to even recognize family and friends. The disease also takes its toll physically, as swallowing food and eating become difficult, leading to malnutrition and weight loss. Alzheimer's spreads from one area of the brain to another via a vast network of connected cells. These cells are isolated and destroyed by a buildup of tau protein. The abnormal structures created, known as tangles, stop the brain's vital communication channels from functioning. This is because tau proteins can no longer travel across synapses, carrying signals to other brain cells. A second type of Παρακολουθήσαμε λοιπόν το βίντεο σχετικά με την νόσο Alzheimer, όμως πάμε σε ένα άλλο θέμα, Έλενα, σχετικά με την ορθοστασία και την απώλεια βάρους. Και όμως θα σε βοηθήσει να χάσεις κιλά, αν βέβαια έχεις πρόβλημα, που εσύ δεν έχεις πρόβλημα, εντάξει, εννοείται. Είναι αλλά αργότερα. Είπαμε, φάγαμε πολύ το Σαββατοκύριακο. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, γνωρίζατε ότι η ορθοστασία συμβάλλει στην απώλεια βάρους. Βρετανός ειδικός σε θέματα φυσικής κατάστασης συμβουλεύει όσους εργάζονται σε γραφείο να γράφουν όρθιοι επί 3 ώρες την ημέρα. Ο αθλητικός φυσιολόγος Dr. John Buckley, λέκτορος εφηρμοσμένης επιστήμης της ασκήσεως στην υγεία και επικεφαλής του προγράμματος καρδιογειακής αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο του Τσέστερ, υποστηρίζει ότι πως 3 ώρες ορθοστασίας την ημέρα απαλλάσσουν ετησίως από τουλάχιστον 3,6 κιλά λίπος. Ο μέσος άνθρωπος καίει 144 θερμίδες ανά τρίωρο όταν βρίσκεται σε όρθια θέση. Όποιος λοιπόν διαθέτει περιττά κιλά καίει ακόμη περισσότερες θερμίδες, άρα θα χάσει ακόμη περισσότερο βάρος. Ο Dr. Buckley τονίζει ότι η πρόσθετη ορθοστασία δεν θα μειώσει μόνο το σωματικό βάρος μας, αλλά θα βελτιώσει κιόλας την κυκλοφορία του αίματος. Πολλές μελέτες συσχετίζουν την πολύωρη ακινησία με προβλήματα όπως παχυσαρκία, διαβήτης έως και καρδιοπάθεια, όπως και καρκίνο και πρόωρο θάνατο. Μία από αυτές που διεξήχθη στην Αυστραλία έδειξε πως όσοι περνούν 11 ή περισσότερες ώρες την ημέρα καθισμένοι διατρέχουν κατά 40% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου μέσα σε μια τριετία έναντι όσων κάθονται για λιγότερο από 4 ώρες ημερησίως. Αυτό δηλαδή που μας δίνεται να καταλάβουμε, Έλενα, είναι πως είναι πολύ άσχημο να καθόμαστε, δηλαδή η καθιστική ζωή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία μας και καλό είναι να μην καθόμαστε. Αλλά να προσπαθούμε να γυμναζόμαστε κιόλας, αν δεν μπορούμε να στεκόμαστε όρθιοι όταν είμαστε στον εργασιακό μας χώρο. Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι η δουλειά τους που δεν. Αναγκαστικά. Μπορούν, αναγκαστικά κάθονται. Όσοι όμως είναι σε γραφείο μπορούν να κάθονται όρθιοι και να αρχίσουν να γράφουν. Να γράφουν όρθιοι, το φαντάζεσαι λίγο αυτό, να καθόμαστε να γράφουμε όρθιοι. Θα κάνει καλό όμως. Κάνει καλό. Μ' αρέσει που μας λες έτσι τα καλά αυτά. Και ξέρεις, αναμένω, περιμένω με πάρα πολύ αγωνία τη συμβουλή. Πριν όμως τη συμβουλή, θέλω να πω κάτι σχετικό με τα μέσα μαζικής, τα μέσα κοινωνικής, συγγνώμη, δικτύωσης, τα οποία ενισχύουν τον πόνο του αποχωρισμού. Τα μέσα λοιπόν κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, παρατείνουν τον πόνο του αποχωρισμού σύμφωνα με Βρετανούς και Αμερικανούς ειδικούς. Υποστηρίζουν πως το πώς και οι εικόνες που αποτυπώνουν τη ζωή μας, παρατείνουν τον πόνο της απώλειας, είτε αυτή οφείλεται σε χωρισμό, διαζύγιο, είτε και σε θάνατο. Κάθε απώλεια είναι μια απόλυση, από μια απόλυση έως και ένα θάνατο, ισοδυναμεί με πένθος, από το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται το χρόνο του για να συνέλθει. Όταν όμως κάποιος είναι διαρκώς αντιμέτωπος με τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα σχόλια των άλλων, αναβιώνει διαρκώς τη μνήμη του, τραγικές στιγμές που έχει περάσει, αναφέρει ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες της Βρετανίας, ο Σερ Νάιτζελ Σάντμπολ, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης και επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας παγκόσμιου ιστού και ίντερνετ στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Έτσι, αντί για παρηγοριά, οι εικόνες και τα μηνύματα μπορούν να επιτείνουν την οδύνη του.
Από την πλευρά του, μάλιστα, ο Δόκτωρ Βίκτορ Μάγερ Σένεμπεργκερ, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, επισήμανε πως όταν βλέπουμε στο διαδίκτυο το προφίλ ανθρώπων που μας έχουν κάνει κακό, εμποδίζουμε την ικανότητα να συγχωρέσουμε. Αναφέρει επίσης, οι ψυχολόγοι μας λένε ότι η λύθη και η συγχώρεση είναι αλληλένδετα. Καθώς συγχωρούμε κάποιον, ο εγκέφαλος αμβλύνει την ανάμνησή του κακού, διότι δεν είναι πλέον σχετική με τον τρόπο που βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο. Το να συγχωρέσουμε όμως είναι πολύ δύσκολο, δίχως να ξεχάσουμε, και τα μέσα μαζικής δικτύωσης δεν μας αφήνουν να ξεχάσουμε. Επομένως, Έλληνα, εάν επιθυμούμε να ξεχάσουμε κάποια συμβάντα στη ζωή μας, καλό είναι λίγο να μην μπαίνουμε τόσο στο προφίλ μας στο Facebook και να αποφεύγουμε. Νομίζω ότι είναι και περιττό κάποιες φορές κάποια τέτοια γεγονότα άσχημα να τα αναρτούμε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω και πολλές φορές τα σχόλια που μας κάνουν, αυτό, οι εικόνες. Δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε τον εαυτό μας σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Έτσι ακριβώς. Ήρθε όμως η ώρα. Ήρθε η ώρα να μας πεις επιτέλους τη συμβουλή της ημέρας που τόσο περιμένω εγώ προσωπικά, φαντάζομαι και οι τηλεθεατές μας. Ναι. Τι θα μας πεις σήμερα, ποια είναι η συμβουλή για τη σημερινή ημέρα? Η συμβουλή η σημερινή σχετίζεται με τους άλλους πιο πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Επομένως, λοιπόν, βοηθήστε κάποιον που το έχει ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στη ζωή αυτή, αυτό που ό,τι δίνεις, παίρνεις. Όταν κάνεις, δηλαδή, μια θετική επίδραση στη ζωή κάποιου άλλου, θα πάρεις και εσύ την ίδια θετική επίδραση. Κάνε κάτι που είναι μεγαλύτερο από σένα, κάτι που βοηθάει κάποιον άλλον να είναι χαρούμενος ή να υποφέρει λιγότερο. Θα είναι μια πολύ ικανοποιητική εμπειρία. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό κάτι πολύ μικρό, ότι να μην ξεχνάμε ότι σημασία έχει η πρόθεση που κάνουμε κάτι. Δηλαδή, εάν ένα, παραδείγματος χάρη, δημόσιο πρόσωπο κάνει μια μεγάλη δωρεά για να βοηθήσει τους συμπολίτες του, αλλά ουσιαστικά ο λόγος που την κάνει είναι για να φτιάξει, ας το λέγαμε, τη δημόσια εικόνα, το αυτό είναι κακό και μόνο θετική επίδραση δεν θα έχει σε εσάς. Άρα, πρωτίστως, σημασία έχει η πρόθεση που κάνετε μια καλή κίνηση προς τους συνανθρώπους μας. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Αρνιακό που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αρνιακέ. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Καλά, καλή είμαστε. Εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα καλοκαιρινά. Θα έλεγα πια ναι, διότι από ό,τι φαίνεται από σήμερα και μετά και κυρίως από αύριο και τις επόμενες ημέρες εβδομάδας, ο Οκτώβρης έρχεται φουριόζος και φθινοπορεινός, θα έλεγα, με αρκετές βροχές και καταιγίδες, αλλά κυρίως από την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και με κρύο αρκετό, καθώς μετά τα τριαντάρια. Χθες, προχθές, αλλά σήμερα θα φτάσει ο υδρόγυρος ακόμα και σήμερα τους 30 βαθμούς Κελσίου, θα πέσουμε 10 βαθμούς κάτω, δηλαδή γύρω στους 20 μέγιστη θερμοκρασία. Με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες. Θα έχουμε καταιγίδες από σήμερα και βροχές? Κοιτάξτε να σας πω, από σήμερα το απόγευμα, το βράδυ θα έλεγα, αρχίζει και χαλάει ο καιρός από τα δυτικά και βόρεια, με συννεφιές, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι εντονότερες, κυρίως στην Ήπειρο. Σιγά σιγά αυτές οι καταιγίδες προς το βράδυ θα κατηγορήσουν νοτιότερα, θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, την Αιτωλό Ακαρνανία, δηλαδή την Αχαΐα, τη Μεσσηνία, και σιγά σιγά μέσα στη νύχτα θα προχωρήσουν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν τον κορμό της χώρας, δηλαδή τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τη Πελοπόννησο, και θα φτάσουν στην Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα όμως θα είναι εντονότερα στην Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική και Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εμείς εδώ στις νοτιότερες κεντρικές περιοχές, Ρεά Ελλάδα και νησιά, θα έχουμε κάποιες βροχές, αλλά τα φαινόμενα θα είναι ιππιότερα. Στην Αθήνα πιστεύω ότι μέσα στη νύχτα, ξημερώματα θα έλεγα, θα βρέξει. Αύριο δεν την βλέπω τόσο πολύ πιθανή την βροχή, ενώ περιμένω περισσότερες βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Λεκανοπέδιο, εννοώ. Η θερμοκρασία περίπου στους Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά και αύριο θα έχουμε γύρω στις 28-29, αλλά και πέρα θα πέσουμε στις 25-24
και για να φτάσουμε την Παρασκευή και την Πέμπτη στους 20-21 βαθμούς στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο Οκτώβρης έρχεται φορτσάτος και αποφασισμένος να επιβάλλει τη φθινοπορεινή του όψη. Και δεν φαίνεται από εκεί και πέρα να έχουμε με άνοδο της θερμοκρασίας. Θα διατηρηθεί ο υδράγυρος στην περιοχή των 24-23 βαθμών Κελσίου και κάτω. Κύριε Ερνιακέ, από τη μία στεναχωριόμαστε που επιτέλους θα μαζέψουμε τα καλοκαιρινά, αλλά μας είχε λείψει ο χειμώνας. Ωραίος είναι ο χειμώνας. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται, δεν πρόκειται για χειμώνα ακόμα. Πρόκειται για φθινόπωρο και το φθινόπωρο είναι μια εποχή που είναι πάρα πολύ χρήσιμη για πολλά πράγματα, αλλά κυρίως αναγκαία για τη γεωργία. Έχει να βάσει πάρα πολλούς μήνες και είναι αλήθεια ότι η γη χρειάζεται προσοχή, γιατί μέσα σε όλη την κρίση είναι απαραίτητο να έχουμε και κάποια γεωργικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν ας δεχόμαστε τις εποχές τουλάχιστον όπως είναι και όπως πρέπει και να μην ψημιρούμε με τον καιρό. Έχουμε εδώ, ξα το Θεό, τόσα πολλά πράγματα να πούμε που τον καιρό να στο δούμε σαν κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Και ότι βρέχει, θα έχουμε κάτι πίδες αρχές Οκτωβρίου, είναι απόλυτα φυσιολογικό και μέσα στην κανονικότητα του καιρού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε και προνομιούχοι, κύριε Ερνιακέ, και που ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε και τις τέσσερις εποχές. Είναι πολύ ωραίο που υπάρχει αυτή η εναλλαγή και την καταλαβαίνουμε κι εμείς. Βέβαια. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κέρδος που έχει η Ελλάδα. Να έχει το προνόμιο να έχει ένα υπέροχο κλίμα, ένα θαυμάσιο καιρό, ένα αλλασσόμενο, όπως είναι και ο χαρακτήρας των Ελλήνων δηλαδή, γιατί ο καιρός πάει και με το χαρακτήρα των ανθρώπων, έτσι και εμείς είμαστε κυκλοθυμικοί τύποι, όπως και ο καιρός μας. Έτσι. Κύριε Ερνιακέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και μας ενημερώνετε. Κυρία Τσανακίδη, για την πρωινή μας επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας εβδομάδα και θα τα πούμε σύντομα. Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Καλή εβδομάδα. Καλή σας εβδομάδα. Ακούσαμε και το δελτίο του καιρού. Πάει το καλοκαίρι. Μαζεύουμε τα ρούχα. Εντάξει, όμορφο είναι το φθινόπωρο. Πολύ όμορφη εποχή. Ναι, και όπως είπε και ο κύριος Ερνιακός, ήρθε η ώρα και για εσάς τους αγρότες να δουλέψουν, να βγάλουν τους καρπούς από την γη. Που έχει στεγνώσει μέχρι τώρα, που δεν είχαμε και πολλές βροχές. Συνήθως άλλα καλοκαίρια έβρεχε κατά τόπους, αυτή τη φορά όμως δεν είχε βροχές. Ήρθε η ώρα να τελειώσουμε, να κλείσουμε. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και τη Μυρτώ Τσάβαλου. Να σας καλημερίσουμε, να σας πούμε να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.